Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουμε τοποθετηθεί επαρκώς ως κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν ήταν μια απλή υπόθεση όλο αυτό και ένα τυχηριστής, αλλά βεβαίως και οι δυσκολίες που υπήρχαν λόγω των ακραίων φαινομένων. Βεβαίως έχουν εντοπιστεί οι αδυναμίες. Νομίζω ότι έχουν καταγραφεί και από τους πολίτες οι δυσκολίες που υπήρξαν κατά τη διάρκεια αυτών των κατασβέσεων. Δεν είναι ίσως η ώρα τώρα να παρεθμίσω τόσο εγώ, ίσως πιθανότητα και ο κύριος Σπίτσης θα πει τις δικές του απόψεις, το πόσο καλύτερα είμαστε σε σχέση με το 19. Νομίζω δεν έχει κανένα νόημα αυτή τη στιγμή, ενώ και σε προσωπικό, αλλά βεβαίως και σε δυνάμεις, είτε αυτές είναι εναέρειες είτε αεπήγες. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι έχουμε μια καινούργια πραγματικότητα πια, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Αντιμετωπίζουμε ακραία φαινόμενα. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό, κυρία Τασούλη, ότι υπήρξε και λειτουργήσε σωστά, οργανωμένα, αποτελεσματικά αυτός ο μηχανισμός των εκενώσεων και δεν θρηνήσαν αιτήματα, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και σημαντική παρακαταθετική για το μέλλον. Νομίζω ότι έδειξε και η εμπειρία ότι αυτός ο σχεδιασμός που υπήρχε μέχρι τώρα, εγώ δεν θα κρίνω αν ήταν καλός ή κακός, πολύ πιο ενισχυμένος βεβαίως σε σχέση με το παρελθόν, και αυτό που έχει να κάνει περιπίν με τις αντιπυρικές ζώνες, που είδατε με πόσο μεγάλη ευκολία περνούσαν ακόμα και αντιπυρικές ζώνες. Τι μας λέει, τι μας δίνει όλη αυτή ως παρακαταθήκη, αυτή δυστυχώς η τραγωδία που ζήσαμε, τουλάχιστον όσον αφορά την καύση των τασών, ότι χρειάζεται ένα ριζικό ανασχεδιασμό όλη αυτή η προσπάθεια. Αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να αποζημιωθούν στο ακέραιο, άμεσα, γρήγορα, χωρίς γραφειοκρατίες, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληγεί, και νομίζω ότι θα είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Κρατάω ως επίσης σημαντικό, κυρία Τασούλ και κύριε Φόσκολε, ότι για τις αλλαγές και το ριζικό ανασχεδιασμό που χρειάζονται πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση και σύγκριση από όλα τα κόμματα. Είναι σημαντικό ότι έχουν δεσμευτεί αρκετά, κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, για την πολιτική προστασία σε σχέση με το μέλλον και τους σχεδιασμούς αυτούς τους οποίους θέλουμε να κάνουμε. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια πολύ καλύτερη συνεργασία, και αυτό δεν αφορά την Ελλάδα, αλλά αφορά και τους εταίρους μας, γύρω από το σύστημα του RESC-EU, ώστε να μοιραζόμαστε και περισσότερους πόρους, αλλά και περισσότερα μέσα όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια καταστροφή, διότι η καταστροφή δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αλλά αφορά και τις υπόλοιπες χώρες του Μεσογείου. Το βλέπουμε τι γίνεται το τελευταίο διάστημα. Σωστά. Εγώ θα τελειώσω, κύριε Φόσκολε, για να κλείσω και να μιλήσει ο κύριος Σπίτζης, στα εξής ζητήματα. Οι περιοχές οι οποίες έχουν καεί, να μην έχει καμία ανησυχία ο κόσμος, και αυτό είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης, θα κηρυχθούν άμεσα αναδασωτές, όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Και να πω και κάτι άλλο. Υπάρχει έρευνα που τρέχει από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου σε ανώτατο επίπεδο για να δούμε αν υπήρξαν εμπρισμοί, γιατί είδατε και χθες το ρεπορτάζ και εσείς κάνατε. Υπάρχουν καταγγελίες για εμπρισμό, επώνυμες. Εξαιρετικό ρεπορτάζ. Είδατε ότι έχουν ήδη υπάρξει καταγγελίες για εμπρισμούς, αλλά έχουν ήδη προσαχθεί και πολλοί είναι ήδη έχουν προφυλακιστεί για εμπρισμούς. Παρακλείστε όσα τα παραδείγματα. Και εγώ θα κλείσω με το εξής. Νομίζω ότι η πρόληψη αυτή τη στιγμή είναι το Α και το Ω. Η πρόληψη θέλει πόρους, όπως είπα και πριν. Θέλει καλό σχεδιασμό. Ναι. Τα χρήματα αυτά τα έχει δεσμεύσει η κυβέρνηση, όπως είπα και πριν, κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και το εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, για να έχουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα από εδώ και πέρα. Σωστά, σε αυτό που λέτε, συγγνώμη, σε αυτό που λέτε πολύ σωστό. Απλά να σας ρωτήσω, η αντιπολίτευση ρωτάει γιατί δεν πέταξε χθες τον Μπεριέφ, το ρωσικό, που είχαμε όλη αυτή την ιστορία, όχι χθες, προχθές, συγγνώμη. Υπήρχε κάποιο θέμα, υπήρχαν κάποια γραφειοκρατικά προβλήματα? Κύριε Φόσκολε, δεν έχω συγκεκριμένη ενημέρωση για το ζήτημα αυτό, γιατί προφανώς μπορεί να υπήρχαν τεχνικοί λόγοι. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό προφανώς θα βγει προφανώς ανακοίνωση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αλλά κρατάω ότι σε τέτοιες συνθήκες μπορεί να υπάρχουν και δυσκολίες τεχνικές όσον αφορά τα αεροπλάνα, το πόσες ώρες πετάνε, πόσες ώρες δεν πρέπει να πετάνε. Δεν θέλω όμως να πω κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω και θα έχετε φαντάζομαι πιο επίσημη ενημέρωση αν απευθυνθείτε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Κύριε Σπίρτζη, η αξιωματική αντιπολίτευση θα δώσει τη συνένεση που είπε και ο Πρωθυπουργός και είπε και ο κύριος Καραγκούνης νωρίτερα για να υπάρξει μια ανασυγκρότηση στις περιοχές που έχουν καεί? Κύριε Δασούλη, η αξιωματική αντιπολίτευση την έχει δώσει ήδη τη συνένεση για να υπάρχει συνεννόηση στο πώς αντιμετωπίζουμε την κλιματική κρίση. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί.
από το 19 έχει στα συρτάρια της, αλλά το έχει πολύ βαθιά κομμένο. Τόσο το πόρισμα μιας ανεξάρτητης επιστημονικής επιτροπής που είχε παραγγείλει ως πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 19, το έχουν όλα τα κόμματα, οι αρχηγοί των κομμάτων. Έχει σχέδιο νόμου για την ίδρυση της ενιαίας αρχής διαχείρισης κρίσεων, τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Δυστυχώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη προτίμησε να πάει σε ένα άλλο μοντέλο, στο μοντέλο που και συνολικά έχει υιοθετήσει του επιτελικού κράτους. Το ίδιο έκανε και στην πολιτική προστασία. Συγκέντρωσε τις αρμοδιότητες σε μία δομή η οποία από ό,τι φαίνεται δεν λειτουργεί σωστά. Δεν έχουμε καλό συντονισμό, δεν έχουμε αξιοποίηση όλων των υπηρεσιών, δεν έχει το κατάλληλο προσωπικό, δεν έχει το κατάλληλο προσωπικό στην πυροσβεστική, δεν έγινε προσλήψεις, δεν έχουμε το κατάλληλο προσωπικό στις δασικές υπηρεσίες, δεν υπάρχει συνεργασία έστω και αυτό που έχουμε, και βέβαια τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Παρά τις εξαγγελίες και την προπαγάνδα που η κυβέρνηση όλο αυτό το καιρό μας έχει τρελάνει, νομίζουμε ότι είμαστε σε άλλη χώρα, δεν υπάρχει πραγματικά κάτι που να λειτουργεί σωστά σε όλες αυτές τις καταστροφές που έχουμε ζήσει. Κύριε Καραγκούνη, υπάρχει όντως έλλειψη συντονισμού, κρατική δισκαμψία και έλλειψη επιτελικού κράτους, όπως λέει ο κύριος Πύρητσης. Τις όποιες αδυναμίες, κυρία Τασούλη, ούτως ή άλλως είπαμε και εμείς ότι υπάρχουν και θα εντοπιστούν και στη συνέχεια και νομίζω σε πιο ουδέτερο χρόνο θα δούμε τι ακριβώς δεν πήγε καλά. Εγώ να θυμίσω στον κύριο Σπίτση και να θυμίσω βεβαίως και στους φίλους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Το είπα και στην αρχή, η χώρα μας πρόκειται να αντιμετωπίσει ακραίες πυρκαγιές και ακραίες καταστάσεις. Και να θυμίσω, έτσι δεν είναι, κύριε Σπίτση, και να θυμίσω ότι χώρες όπως η Γερμανία, οι οποίες υπέστησαν πλημμύρες πρόσφατα, νομίζω στάθηκε αδύνατο να αντιμετωπίσουν αυτά τα ακραία φαινόμενα, διότι τέτοιες συνθήκες προφανώς υπερβαίνουν τον οποιοδήποτε κρατικό μηχανισμό. Όταν έχεις δηλαδή μια χώρα η οποία είναι η πιο, θα έλεγα, ανεπτυγμένη στην Ευρώπη και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιες ακραίες καταστάσεις όπως ήταν οι πλημμύρες πριν από κάποιους μήνες, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τώρα, αυτό όμως, κύριε Καραγκούνη, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά αυτό ισχύει και πριν 2 χρόνια. Όταν αυτά που λέγατε και προεκλογικά και στις φυσικές καταστροφές επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα σας, ο κύριος Μητσοτάκης τότε, έλεγε άλλα πράγματα. Ο λόγος που σας κάναμε... Παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή εντάξει σας εκτιμώ και επιτέλους το βιώνετε κι εσείς, όχι μαζί με τους πολίτες, θα σας πω γιατί το λέω όχι μαζί με τους πολίτες, να κάνετε και την αυτοκριτική σας σε σχέση με το τι λέγατε για την κλιματική κρίση και τις μεγάλες φυσικές καταστροφές που έχουμε βιώσει στο παρελθόν. Κύριε Σπίρτζη, εγώ είμαι από αυτούς οι οποίοι ενδέχεται να κάνει κομματική αντιπαράθεση πάνω σε τέτοια ζητήματα. Συμφωνώ. Γιατί πραγματικά ο κόσμος εξοργίζεται όταν τα ακούει. Όμως, ο λόγος που υπήρξε η έντονη κριτική προς το ΣΥΡΙΖΑ πριν από 2 χρόνια ήταν ότι δυστυχώς, και βεβαίως πολλά από τα στελέχη, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, βρίσκονται στις αίθουσες των ποινικών δικαστηρίων. Είναι ακριβώς γιατί δεν μπορούσατε να αντιμετωπίσετε την απλή. Το αυτονόητο και το απλό που έχει να κάνει με τις εκενώσεις των οικισμών. Και χαθήκατε τα 102 άτομα. Εδώ λοιπόν, δεν ξέρετε την εκένωση. Συγγνώμη λίγο. Τις εκενώσεις δεν τις κάνει ο Υπουργός. Τις εκενώσεις τις κάνουν οι υπηρεσιακοί. Και οι άνθρωποι που είναι. Και οι άνθρωποι όχι, δεν τις κάνει η κυβέρνηση. Κανένας Υπουργός δεν υπογράφει εκένωση. Εκένωση είναι τα αρμόδια όργανα εισηγούνται της πυροσβεστικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, αλλά αυτοί οι άνθρωποι που κατηγορούνται για το ότι δεν έγινε εκένωση παραδείγματος χάρη στο ΜΑΤΙ, αυτή τη στιγμή έχουν τοποθετηθεί από τη Νέα Δημοκρατία στην κορυφή του πυροσβεστικού σώματος, από τον αρχηγό μέχρι όλα τα επιτελικά στελέχη που υπάρχουν. Ο δε αρχηγός της αστυνομίας έχει γίνει γενικός γραμματέας κυβέρνησης. Επομένως, καλό θα είναι κάποια στιγμή. Το θέμα δεν είναι τα πρόσωπα, κύριε Σπίτση. Το θέμα είναι αν υπάρχουν διαδικασίες. Ποιος είναι. Προφανώς υπάρχουν διαδικασίες. Γι' αυτό είναι κατηγορούμενοι. Αφήστε με λίγο να μιλήσω. Γι' αυτό είναι κατηγορούμενοι οι άνθρωποι. Εγώ σας άφησα. Αφήστε με λίγο να μιλήσω. Το πρόβλημα είναι... Θα τα πείτε και στη Βουλή, νομίζω, την επόμενη Τετάρτη. Μια στιγμή.
Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπήρξαν οι διαδικασίες στην προηγούμενη κυβέρνηση. Αποτύχατε παταγωδώς στη διαχείριση οποιαδήποτε κρίση και στο ΜΑΤΙ. Αλλά δεν έχετε αλλάξει τις διαδικασίες. Διότι, κύριε Σπίρτζη, δεν είχατε σκεφτεί να κάνετε την εκλογή. Δεν τις έχετε αλλάξει. Ίσως χρειάζεται μια εθνική συνεννόηση η κλιματική κρίση που έχουμε μπροστά μας. Και να κλείσουμε, κύριε Καρακούνη. Να πούμε το εξής για να το καταλάβουμε. Σύντομα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο πολύ. Η προηγούμενη κυβέρνηση ελέγχεται από τα ποινικά δικαστήρια. Ελέγχεται από τα ποινικά δικαστήρια ακριβώς γιατί δεν είχατε βάλει ούτε τις βάσεις να υπάρχει ένας μηχανισμός εκείνος. Δηλαδή, διαδικασίες. Ούτε τις διαδικασίες δεν υπάρχουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ελέγχεται, λέω, κύριε Σπίτζ, ελέγχονται. Λοιπόν, εντάξει, να ακούσουμε λίγο και τον κύριο Σπίτζ τι έχει να πει και να κλείσουμε γιατί δεν. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Ναι. Κύριε Φόσκολε, σημασία έχει από εδώ και πέρα τι γίνεται και πώς βρίσκεται το πολιτικό σύστημα συνολικά, αλλά και κυρίως η κυβέρνηση που έχει την ευθύνη δίπλα στους πολίτες. Δυστυχώς και σε αυτό βλέπουμε μία επικοινωνιακή πολιτική. Δεν έχουμε δει έναν υπουργό δίπλα στους πολίτες μας που έχουν πληγεί να συζητήσει μαζί τους, να ακούσει τα παραπανά τους, να ακούσει τα προβλήματά τους. Και συνεχίζουν βεβαίως και στις αποκαταστάσεις μια επικοινωνιακή διαχείριση όταν αυτά που δίνονται είναι λιγότερα από κάθε άλλη φυσική καταστροφή. Μάλιστα. Και από το Μάτι, και από τη Μάνδρα, και από τις πλημμύρες στην Καρδίτσα η έκτακτη οικονομική βοήθεια δεν δίνεται. Δεν έχουμε στο 100% βοήθεια για την αποκατάσταση των κτηρίων. Το 20% είναι από τραπεζικό δανεισμό που δεν θα δοθεί ποτέ, γιατί δεν δινότανε ποτέ, σε αντίθεση με το Μάτι ή με άλλες καταστροφές που καλύπταν το 100%. Μάλιστα. Το κόστος των 1.000 ευρώ τετραγωνικό μέτρο δεν καλύπτει πλέον, είναι αυξημένο σήμερα, όπως και πολλά άλλα επιδόματα που δίνονται. Η οικονομική επίσης που έχει προαναγγελθεί, κύριε Σπίτς, είναι πολύ μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο. Ευχαριστούμε και τη Βουλή. Αυτό να γίνει γρήγορα και πολύ. Η υπολογίση που προβλέπεται φοβερή στη Βουλή την επόμενη Τετάρτη, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι σε επίπεδο αρχηγών η συζήτηση στη Βουλή. Το ξέρετε καλύτερα από εμάς, κύριοι βουλευτές. Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγκούνη και τον κύριο Σπίτζη. Θα το πούμε στη Βουλή πολύ. Και θα σας ακούσουμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να δούμε πώς βοηθάνε.